Θα καλημερίσω στη συχνότητα, μετά από πολύ καιρό, τον καθηγητή στη Σχολή Ευελπίδων και διδάσκοντα γεωπολιτική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα. Καλημέρα, κύριε Γρίβα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Είμαι και εγώ μέσα στη ζέστη και στην ευρύτερη έτσι γεωπολιτική πειρακτωμένη ατμόσφαιρα. Για πείτε μου, πώς σας φάνηκε, σας σόκαρε η χθεσινή απάντηση του Πρωθυπουργού ότι μπορεί να έχουμε και υποχωρήσεις αν αυτές μπορούν να γίνουν αφετηρία διαπραγμάτευσης προκειμένου να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης? Κοιτάξτε, εμένα με έχει ανησυχήσει η συνολικότερη περιραίουσα ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί εδώ και καιρό, αλλά μετά το Βίλνιους έχει φτάσει έτσι σε πρωτοφανείς καταστάσεις, πρωτοφανείς έτσι ερμηνείες της πραγματικότητας, μέσα στην οποία και οι δηλώσεις αυτές του Πρωθυπουργού αποτελούν ένα μέρος. Από μόνες τους θα μπορούσαν να πει κάποιος καλοπροαίρετος, ας πούμε, ότι αναφέρεται στο αν είναι να ορίσουμε το εύρος της ΑΟΣ, που κατά δήλωση του ιδίου είναι το μόνο θέμα που συζητάμε, ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες επαναχωρήσεις, εν πάση περιπτώσει, 10 στρέμματα κάτω, 10 στρέμματα πάνω. Το πρόβλημα είναι ότι, από ό,τι φαίνεται, έχουμε ξεκινήσει έναν διάλογο εφόλης της ύλης, το οποίο για μένα είναι όχι απλώς εξοργιστικό, είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να έχει γίνει με κανέναν τρόπο. Και εδώ βέβαια έχουμε το πρώτο έτσι στοιχείο αυτής της εκστρατείας πειθούς της κοινής γνώμης που έχει διαμορφωθεί, το οποίο είναι ο διάλογος είναι κάτι καλό και υπάρχει ένα καλό κλίμα και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, και κάποια που ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Είναι όμως το επικάλυμα, ο φερετζές αν θέλετε, μιας πολύ επικίνδυνης πραγματικότητας. Γιατί διάλογο κάνεις όταν έχεις να συζητήσεις κάτι, όταν έχεις κάποια διαφορά. Λοιπόν, επανειλημμένος, και για μία ακόμη φορά θα το πω, δεν έχουμε διαφορές αυτή τη στιγμή με την Τουρκία να επιλύσουμε. Η Τουρκία αρνείται την ύπαρξη ουσιαστικά της Ελλάδος ως κανονική χώρα. Θεωρεί ότι πολλά ελληνικά νησιά, συμπεριλαμβανομένης ας πούμε της Δίας και της Γάβδου, δεν είναι ελληνικά, είναι τουρκικά. Λοιπόν, θεωρεί, επιμένει, προσπαθεί να επιβάλλει και de facto το έχει καταφέρει μέχρι στιγμής, ότι η Ελλάδα θα είναι η μόνη χώρα στον πλανήτη που δεν θα έχει 12 ναυτικά μίλια, γιατί έτσι το λέει αυτή, και μάλιστα απειλεί δια πολέμου, άρα το επιβάλλει δια της ισχύως. Ότι τα ελληνικά νησιά συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης, όλων των μεγάλων νησιών δηλαδή, δεν έχουν ΑΟΣ, δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Λοιπόν, ότι τα ελληνικά νησιά πρέπει να μην έχουν πάνω στρατιωτικές δυνάμεις ή έστω επιθετικά όπλα. Δηλαδή ουσιαστικά αμφισβητεί την ίδια την ύπαρξη της Ελλάδος ως κανονικού κράτους και θέλει να την τοποθετήσει εκτός του διεθνούς δικαίου. Λοιπόν, πάνω σε αυτή τη βάση, να πάμε να συζητήσουμε τι, για το κατά πόσο υπάρχουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να υπάρξει, δεν μπορώ να σκεφτώ σε άλλο μέρος του πλανήτη, σε άλλη γεωπολιτική γειτονιά, να προκύπτει έναρξη διαλόγου υπ' αυτές τις συνθήκες. Όχι. Να είχαμε ότι η Τουρκία αποσύρει το κάσους μπέλι, ότι δέχεται το διεθνές δίκαιο και η Ελλάδα, και μπορούμε μετά να πάμε να συζητήσουμε για το εύρος της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας που υποτίθεται ότι είναι και η θέση της ελληνικής κυβερνήσεως, να το κατανοήσω. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Λέμε το κλίμα είναι καλό. Ο καθηγητής ο Γιώργος Μαργαρίτης έχει στο SLPRES ένα εκπληκτικό κείμενο, κατά την άποψή μου, που λέει ότι αυτά είναι θρησκευτικο-μαγικές αναγνώσεις πραγματικότητας. Τι δουλειά έχει το κλίμα? Δηλαδή, κάτι το εντελώς επιφανειακό, το εντελώς ευκαιριακό, επιβάλλεται πάνω σε μια ευρύτερη γεωπολιτική πραγματικότητα. Από πού και ως πού είναι αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, υπάρχουν μετά πάλι μαγικές αναγνώσεις πραγματικότητας του τύπου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξασφαλίζουν πλέον την προστασία της Ελλάδος. Έχουμε το κωμικό, θα ήταν αν δεν ήταν τραγικό, ότι τα F-16 θα δοθούν στην Τουρκία, αλλά δεν θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ελλάδος. Και αυτό το πράγμα εδώ έχει γίνει δεκτό από το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των διαμορφωτών γνώμης ως κάτι που πάρα πολύ θετικό, το οποίο είναι
να το πω όσο πιο απλά γίνεται, είναι καραγκιοζηλίκια. Όχι, είναι χειρότερο. Είναι χειρότερο. Δεν είναι ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά της Ελλάδας. Είναι απνευστή η υιοθέτηση της δήλωσης Ερντογάν. Δεν θα χρησιμοποιηθούν τα F-16 κατά της Ελλάδας όπως ουδέποτε χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν. Και ξεχνάμε να σας πω από Σιαλμά Ηλιάκη και φτάνουμε να ξεχνάμε μέχρι και τις περπτήσεις. Δεν θα πω εγώ παραβιάσεις. Και λέμε τόπο Ερντογάν, εντάξει, καλά είναι. Και το τελευταίο κομμάτι ενός πολύ ισχυρού επικοινωνιακού μηχανισμού, ο οποίος προσπαθεί να μας επιβάλλει την εικόνα ότι ο Γάιδαρος πετάει, είναι ότι η Τουρκία υπέστη μια δεινή ήττα στο Βίλνιους, ότι έχει επιστρέψει τρέχοντας και έτσι σαν δαρμένος σκύλος στη δυτική αγκαλιά, και πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, θα τη διατάξουν να προχωρήσει σε αυτή το συμβιβασμό. Λοιπόν, όλα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν είναι σοβαρά πράγματα και είναι ακριβώς επειδή είναι τόσο ακραία και δείχνουν και αν μη τι άλλο πόσο λίγο μας σέβεται όλος αυτός ο μηχανισμός που προσπαθεί να επιβάλλει τις αξιώσεις της Τουρκίας, προβάλλοντας μας μια προπαγάνδα τόσο χοντροκομμένη. Όλα αυτά με κάνουν πάρα πολύ ανήσυχο. Και φυσικά έρχονται στο καπάκι και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού που αφήνουν πολλά περιθώρια για έτσι κακές ερμηνείες και με κάνουν και εμένα να είμαι πάρα πολύ ανήσυχος. Θέλω να πιστεύω, και όπως λέει και ο φίλος μου ο Μελέτης ο Μελετόπουλος, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ελληνική κυβέρνηση που να προχωρήσει σε μια τόσο μεγάλη γεωπολιτική αυτοκτονία. Δεν θέλω να πω άλλες λέξεις. Λοιπόν, και παρόλα τα αυτά, το κλίμα που έχει διαμορφωθεί και είναι τόσο πολύ ισχυρό και πολυπλόκαμο, ένα από και ένα τελευταίο, ότι εδώ και καιρό έχει επίσης δημιουργηθεί μια ιδεολογική τρομοκρατία τόσο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και από τους επικοινωνιακούς, τους ψηφιακούς κατσαπλιάδες των social media, να το πούμε έτσι, ότι όποιος τολμήσει και μιλήσει ότι υπάρχει πιθανότητα για τις λεγόμενες πρέσπες του Αιγαίου, ότι υπάρχουν μεγάλες πιέσεις από το εξωτερικό και από το εσωτερικό προς αυτή την κατεύθυνση, ότι είναι πράκτορας των Ρώσων, ότι αυτά είναι ψυχολογικός πόλεμος υπέρ της Τουρκίας και κάτι επίσης παρόμοια, εξωφρενικά. Άρα λοιπόν έχει δημιουργηθεί και ένα κλίμα προς Θεού, μη μιλάς για αυτά τα πράγματα. Αδρανοποίησης εκ των προτέρων κάθε φωνής που θα αντιδράσεις σε αυτά τα εξωφρενικά που ακούμε. Για μένα δηλαδή όλο αυτό θα είναι υλικό για μια κωμωδία επίπεδου της δεκαετίας του 80 για τις ελληνικές βιντεοτενίες, εάν δεν ήταν τόσο τραγικά τα πράγματα. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι οι όποιες δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού που μπορούν, επαναλαμβάνω, να αποτελούν κομμάτι μιας ευρύτερης έτσι, τακτικής της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, και θα το δούμε σε βάθος χρόνου πώς θα εξελιχθούν. Είναι ολόκληρο το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, ολόκληρη μια απόπειρα επιβολής στην κοινή γνώμη μιας παρανοϊκής ανάγνωσης πραγματικότητας που αποσκοπεί κατά τα φαινόμενα όχι απλώς την παραχώρηση κάποιων κυριαρχικών δικαιωμάτων, δηλαδή να δεχτούμε λιγότερη περισσότερη επίρρεια του Καστελόριζου. Αυτή τη στιγμή, αν πάμε όντως να συζητήσουμε για αυτό το εφόλης της ύλης, τη στιγμή που το εφόλης της ύλης από πλευράς της Τουρκίας είναι όλα αυτά που είπαμε πριν, δηλαδή να πάμε να συζητήσουμε για το πόσο και αν υπάρχει η Ελλάδα, τότε μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Κύριε Γρίβα, ξέρετε, ενώ υπάρχει αυτό το κλίμα στη χώρα, εδώ υπάρχει μελέτη του ΕΛΙΑΜΕΠ από 5 ερευνητές ότι είμαστε μαξιμαλιστές στην Ελλάδα. Ότι στην Κύπρο είχαμε παρέμβαση των τουρκικών στρατευμάτων, όχι εισβολή και κατοχή. Ότι καλό θα ήταν να μην ψάχνουμε για τους υδρογονάνθρακες και εμείς και η Τουρκία, για να είναι και ουδέτεροι. Εκτός όλων των άλλων, έρχεται ο Τσελίκ σήμερα πρωί-πρωί και λέει: κοιτάξτε, ας συζητήσουμε με την Ελλάδα. Αλλά για να ξεκινήσουμε να συζητάμε, θα λύσουμε τα αυτονόητα. Αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ναι, καταλάβατε. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό είναι αυτό που είπα πριν, ότι
να συζητήσουμε τι. Δεν λέει ο διάλογος είναι καλός. Όχι, δεν είναι καλός όταν πας να συζητάς. Μήπως τα λέτε, κύριε Γρίβα, αυτά γιατί είστε μαξιμαλιστής ή γιατί όπως ακούστηκε χθες το βράδυ στην ίδια συνέντευξη, κάποιοι χτίζουν καριέρες, δημοσιογράφοι και καθηγητές πάνω στα εθνικά. Ναι, αυτό είπαμε. Είναι και... δηλαδή υπάρχει μια δαιμονοποίηση. Εάν ανησυχείς για την ύπαρξη της χώρας, γιατί περί αυτού ανησυχούμε τώρα. Δεν ανησυχούμε για μια κακή συμφωνία. Δεν ανησυχούμε για μια συμφωνία λεόντια υπέρ του αντιπάλου που θα στρέφεται ενάντια στα ελληνικά συμφέροντα. Όχι. Εδώ ο φόβος πλέον ο δικός μου, αλλά και νομίζω και πάρα πολλών συμπολιτών μας, είναι για το αν θα υπάρχει Ελλάδα ως κανονική χώρα. Εδώ αυτό έχουμε φτάσει να συζητάμε. Λοιπόν, οπότε το να αυτή η τρομοκρατία ιδεολογική που έχει εξαπολυθεί, ότι όλα γίνονται για κομματικούς λόγους ή ακόμη χειρότερο, επαναλαμβάνω, έχει δημιουργηθεί αυτή η καραμέλα, όποιος μιλάει, όποιος εκφράζει την ανησυχία του είναι πράκτορας των Ρώσων, όπως παλιά ας πούμε όποιος έλεγε ήταν κομμουνιστής. Λοιπόν, αυτά είναι κομμάτι ενός επικοινωνιακού μηχανισμού που ουσιαστικά προσπαθεί να προωθήσει μια αυτοκαταστροφική πολιτική της χώρας. Επαναλαμβάνω, τα βλέπουμε μπροστά μας, δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Θέλω να πιστεύω, όπως λέει και ο φίλος μου και μεγάλος Έλληνας διανοητής, ο Μελέτης ο Μελετόπουλος, ότι δεν μπορεί να υπάρξει ελληνική κυβέρνηση η οποία θα προχωρήσει αυτά τα πράγματα. Και θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά το ελληνικό πολιτικό σύστημα θα τα διαχειριστεί και θα καταφέρει να αντιμετωπίσει αυτό το μηχανισμό. Αλλά είναι αφήστε. Τα βλέπουμε. Θέλετε να πιστεύετε το ελληνικό πολιτικό σύστημα ασχολούνται ποιος θα είναι υποψήφιος αρχηγός το ένα, ποιους δημάρχους και περιφερειάρχες θα στηρίξει το άλλο. Τώρα βλέπω εδώ ανακοίνωση και του κυβερνώντος κόμματος. Με συγχωρείτε, κύριε Γρίβα. Ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος ποιους περιφερειάρχες θα στηρίξει. Στην Ανατολική Μακεδονία τον κύριο Μέτιο, στην Αττική τον κύριο Πατούλη, στο Βόρειο Αιγαίο τον κύριο Στεφανή, στη Δυτική Ελλάδα τον κύριο Φαρμάκη, στη Δυτική Μακεδονία τον κύριο Κασαπίδη, στην Ήπειρο τον κύριο Καχρημάνη, στη Θεσσαλία τον κύριο Αγοραστό, στα Ιόνια την κυρία Κράτσα, στην Κεντρική Μακεδονία τον κύριο Τζιτζικώστα, στο Νότιο Αιγαίο τον κύριο Χατζημάρκο, στην Πελοπόννησο τον κύριο Πτωχό, στη Στερεά τον Φάνη Σπανό και στην περιφέρεια Κρήτης θα στηρίξει η Νέα Δημοκρατία, λέει εδώ, την ανεξάρτητη υποψηφιότητα του Σταύρου Αρναουτάκη. Καταλαβαίνετε, το ίδιο κάνουν και όλα τα κόμματα. Οι άλλοι ψάχνουν για αρχηγό, οι παράλληλοι ποιον θα στηρίξουν δήμαρχο. Ποιο πολιτικό σύστημα μου λέτε? Εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά, κύριε Γρίβα. Με συγχωρείτε γιατί το είπατε. 10 στρέμματα πάνω, 10 στρέμματα κάτω. Σοβαρά τώρα. 10 στρέμματα από τα σπίτια τους τα έχουν οι πολιτικοί αυτά τα στρέμματα. Για μισό λεπτό. Διότι και ο χαρακτηρισμός πρέσπες του Αιγαίου είναι λάθος. Εγώ το λέω εξ αρχής. Το μεγάλο πιλάφι, η μεγάλη μπουκιά είναι νότια της Ρόδου, Κάρπαθος, Κάσος, Καστελόριζο, Σύμπλεγμα. Ανατολικά της Κρήτης μέχρι Κύπρο. Εκεί είναι το παιχνίδι που γίνεται. Μας δουλεύουν να βλέπουμε απάνω, γιατί εδώ κάτω θα γίνει μοιρασιά. Κάνω λάθος? Κοιτάξτε, δεν ξέρω. Είναι τόσο θολό το πράγμα αυτή τη στιγμή που μπορεί να είναι τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Δεν θα κάναμε αυτή τη συζήτηση, ας πούμε, εάν η Ελλάδα είχε προχωρήσει στο αυτονόητο, στην ανακήρυξη, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, που για μένα είναι εκ των ον ουκάνευ για να ξεκινήσεις έναν διάλογο με την Τουρκία. Δηλαδή, πρώτα και πριν και πάνω απ' όλα, πρέπει να έχεις επιλύσει αυτό το θέμα, που είναι θέμα που άπτεται του πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας και όχι κάποιων κυριαρχικών δικαιωμάτων. Να έχεις αδρανοποιήσει εκ των πραγμάτων και το κάσους μπέλι το τουρκικό. Και τότε και μόνο τότε μπορείς να αρχίσεις να συζητάς για όλα τα υπόλοιπα. Τότε η συζήτηση που θα κάναμε για το Καστελόριζο, για τα δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο και όλα τα συναφή θα ήταν εντελώς διαφορετική. Τώρα δεν ξέρω, τώρα φύγονται πάρα πολύ περισσότερα θέματα, όπως ας πούμε η αποστρατιωτικοποίηση. Ναι, μεν εμείς δεν τη συζητάμε, αλλά από τη στιγμή που λέμε ότι ξεκινάμε το διάλογο με τους Τούρκους και οι Τούρκοι αυτό το πράγμα το προβάλλουν, το βάζουν πάνω στο τραπέζι, τότε δεν υπάρχει σε καμία περίοδο της ιστορίας και σε κανένα κομμάτι του πλανήτη, κανένα γεωσύστημα δεν έχουν ξεκινήσει ποτέ υγιής, δεν έχει ξεκινήσει ποτέ υγιής διάλογος, ακόμη και μεταξύ εχθρών, με τέτοιες ανοιχτές, να το πούμε, ατζέντες και με τέτοια λογική. Δηλαδή η μία πλευρά όχι απλώς να διεκδικεί κάτι περισσότερο από τη συναλλαγή, αλλά να αρνείται ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη της άλλης χώρας. Εμείς δεν ξέρω τι θα πάμε να συζητήσουμε. Έχω μερικά ακόμη ερωτήματα και μετά θα σας παραδώσω στους ακροατές. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής.
αισθάνεστε ότι έχουμε μετατόπιση από την πάγια εθνική γραμμή από το 1974 και μετά αυτή τη μία και μόνη διαφορά, η οριοθέτηση φαλοκρηπίδας ΑΟΣ, που βέβαια τώρα χθες δεν ακούστηκε έτσι, είναι ο πυρήνας της κύριας διαφοράς ακούστηκε. Άρα βάλαμε και εμείς ότι υπάρχουν κι άλλες. Λοιπόν, λέγαμε ότι είναι θέμα νομικής διευθέτησης. Εδώ τώρα πια λέγεται ότι είναι γεωπολιτικό θέμα, πολιτική συζήτηση. Που σημαίνει διαμεσολάβηση, αυτό καταλαβαίνουν οι περισσότεροι, με κάποιον τρίτο μεσολαβητή. Αισθάνεστε ότι δεν έχει γίνει μετατόπιση? Κοιτάξτε, αυτό, αυτή η αλλαγή ορολογίας από νομική διαφορά σε γεωπολιτική είναι τρομακτικό επικοινωνιακό, αν μη τι άλλο, αυτό, γκολ. Αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, από τη στιγμή που είναι μια ξεκάθαρα το διεθνές δίκαιο υπέρ σου, όχι απλώς ξεκάθαρα, είναι απόλυτα και αναντήρητα. Λοιπόν, και εσύ πας σε μια λογική ότι υπάρχει μια γεωπολιτική διαφορά. Εντάξει, και η γεωπολιτική διαφορά είναι ότι η άλλη χώρα θέλει να σου πάρει ένα κομμάτι και να σε μετατρέψει σε δορυφόρο, γιατί αυτό θέλει και το λέει ξεκάθαρα, τότε δεν ξέρω, είναι προσωπικά μένω άφωνος. Θέλω να πιστεύω πάλι ότι όλα αυτά αποτελούν έτσι λανθασμένο επικοινωνιακό χειρισμό και δεν κρύβουν πίσω τους μια ουσία. Αλλά από την άλλη είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Δεν είναι απλώς ότι έχει αλλάξει η ατζέντα. Εδώ πάμε σε μια λογική τίποτα. Όλα στο τραπέζι. Και παραλαμβάνω στο τραπέζι να μιλήσουμε, να πούμε τι. Ξέρετε, να συζητήσουμε για το κατά πόσο υπάρχουμε. Σωστά το λέτε εσείς, αλλά εγώ επιμένω λίγο, γιατί αυτός ο αναβιβασμός σε γεωπολιτική διαφορά, καταλαβαίνετε ότι αυτομάτως δημιουργεί πεδίο για εμπλοκή και άλλων χωρών. Σε αυτό το θυμάστε τον περίφημο μικρό φόρουμ και εμείς και Ισραήλ και Αίγυπτος και Λίβανος. Ναι, και όλα αυτή η φιλολογία που έχει δημιουργηθεί, ότι εδώ ο χώρος στα νησιά είναι νατοϊκά, αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς, δηλαδή τη μετατροπή της και του Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου σε έναν κάτι ενδιάμεσο μεταξύ του εθνικού χώρου αλλά και μιας κυριαρχίας που θα την έχει μια ευρύτερη γεωπολιτική υπερδομή. Αυτά είναι, επαναλαμβάνω, πράγματα πάρα 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 πολύ επικίνδυνα. Επόμενο ερώτημα. Μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση βλέπω ότι έχει βγει εκτός, και είναι ερώτημα γιατί ξέρω ότι έχετε μια ευαισθησία εκεί, εκτός το ζήτημα της Κύπρου. Εκτός, κυριολεκτικά. Εκτός. Λες και η χώρα μας δεν είναι μία από τις τρεις εγγύητριες. Λες και δεν μας αφορά. Λες και είναι, αυτό δεν λέει και το Έλια μεταξύ άλλων, ένα από τα βαρύδια που δεν μπορεί να αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σοβαρά. Ναι, και πριν από μερικές μέρες μιλάγα με έναν γνωστό καθηγητή, εν πάση περιπτώσει, διεθνών σχέσεων, πάρα πολύ σοβαρό, και μου έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι είναι το επίκεντρο αυτής της διαδικασίας είναι η Κύπρος. Και από τη μία ο ελληνισμός θα λειτουργήσει ως ολότητα και θα καταφέρει να υπερασπίσει τον εαυτό του και να τοποθετήσει τον εαυτό του μέσα στο μεγάλο παιχνίδι που θα παιχτεί τις επόμενες δεκαετίες στην περιοχή μας και στην παγκόσμια σκακέρα, ή θα διαχωριστεί και η Κύπρος θα οδηγηθεί σε καταστροφή και μαζί της και ο ελληνισμός. Η λογική των ελληνικών πολιτικών ελίτ εδώ και χρόνια, πόσο πάει όμως χειροτερεύει, ότι η Κύπρος είναι ένα βαρύδι, είναι πραγματικά κάτι τώρα δεν είναι βαρύδι, είναι συντεταγμένες στο ΝΑΤΟ πια, δεν είναι βαρύδι, είναι συντεταγμένες, δεν είναι καν όνομα. Λοιπόν, αυτά επίσης είναι πράγματα που άμα μας τα λέγανε πριν από μερικά χρόνια θα λέγαμε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, είναι επιστημονική φαντασία. Λοιπόν, είναι τόσο ακραίες και πρωτοφανείς αυτές οι καταστάσεις που ακόμη και εγώ και άλλοι δυσκολευόμαστε να τις πιστέψουμε. Λοιπόν, σας παραδίδω στους ακροατές. Λέει εδώ ο Νίκος, τα κυρίαρχα ΜΜΕ έχουν καταφέρει το ακατόρθωτο, κύριε Γρίβα. Να έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία εικονικής πραγματικότητας χωρίς καν να χρειάζεται να αγοράσεις τον εξοπλισμό. Τρελή πατέντα. Άλλος φίλος. Ο μοναδικός τρόπος για να μην χρησιμοποιηθούν τα F-16 κατά της Ελλάδας είναι τελικά η Ελλάδα να γίνει της ανάγκη της Τουρκίας. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε να εξελίξει. Μάλλον δεν έχουμε καταλάβει πως αυτό που συμβαίνει τώρα δεν έχει προηγούμενο στο ενδοτικό παραξουσμό των ελίτ αυτής της χώρας από την αρχή γέννησης του νεοελληνικού κράτους. Αγαπητέ κύριε Γρίβα, ένα ερώτημα ομό. Περιορισμένη κυριαρχία δεν έχουμε ήδη, λέει, από το 1996. Τι θέλω να πω. Εμένα, αν μου τη δώσει αύριο το πρωί, ξεκινάω από Φλόρια για Πειραιά.
Κόβω ένα εισιτήριο με το καράβι και σε λίγες ώρες βρίσκομαι στην Κρήτη. Μπορώ όμως να πάω από Πειραιά Κάλυμνο και από εκεί με ένα βαρκάκι Καλόλυμνο και από εκεί στα Ήμια ανενόχλητος? Ναι, εγώ θα έλεγα ότι το θέμα αυτό έχει ξεκινήσει όχι από το 96, ήδη όταν η Ελλάδα υπό την απειλή πολέμου της Τουρκίας δεν επέκτηνε τα χωρικά της ύδατα. Και από εκεί και πέρα, μετά τα Ήμια, ξεκίνησαν και τη Μαδρίτη και το Ελσίνκι. Εκεί ξεκίνησε και να δημιουργούνται ρογμώσεις μέσα στον κορμό της εθνικής κυριαρχίας. Σαφώς υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι κάτι καινούριο. Το θέμα είναι ότι πλέον αυτές οι ρογμώσεις τείνουν να εξελιχθούν σε τρομακτικά ρήγματα. Οπότε όλο αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Γι' αυτό για μια ακόμη φορά με κίνδυνο να φανώ αιμονικός. Θέλω να πω ότι εάν πράγματι οι ελληνικές κυβερνήσεις, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, γιατί δεν είναι μόνο οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, θέλουν να ξεκινήσουν έναν λογικό, βιώσιμο διάλογο με την Τουρκία που να μπορεί να οδηγήσει σε μια ειρηνική συνύπαρξη, είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων. Από εκεί ξεκινάς από αυτό και από εκεί και πέρα μπορείς να πας σε συζητήσεις. Όσο αυτό το πράγμα δεν γίνεται, είμαστε μια χώρα η οποία είναι όλο οι άλλες χώρες του κόσμου μαζί και ο ψωριάρης χώρια, γιατί είμαστε μόνοι που δεν το έχουμε κάνει. Λοιπόν, για τα F-16 επίσης, επειδή υπάρχει, έλα μωρέ τώρα, αυτοί παίρνουν F-16 και θα τα πάρουν αργά, εμείς θα πάρουμε F-35 που είναι φοβερά και τρομερά. Αφήνουμε τα F-35 που είναι αμφιλεγόμενα αεροπλάνα, θεωρώντας ότι είναι πάρα πολύ καλά και όντως και φοβερά και τρομερά. Ναι. Αλλά οι Τούρκοι παίρνουν ένα μεγάλο αριθμό από F-16 με έναν τεράστιο αριθμό όπλων. Ας πούμε, παίρνουν εκατοντάδες το πακέτο, είναι για εκατοντάδες πυράβλους αέρος-αέρος, Amram-D, το τελευταίο μοντέλο, βλήματα δηλαδή μεγάλου βεληνικούς, τα οποία καταρχάς γιατί τα παίρνουν. Για ποιο λόγο έχεις μια τόσο μεγάλη ικανότητα προβολής ισχύως στον αέρα? Για να αντιμετωπίσεις ποιον, την Αρμενία, την ανύπαρκτη Συριακή αεροπορία που δεν υπάρχει? Λοιπόν, είναι δηλαδή τόσο εμφανές ότι παίρνεις αυτά τα αεροσκάφη για να έχεις μεγάλες, να αδρανοποιήσεις την ελληνική πολεμική αεροπορία, που το να λέμε ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, θα ήταν κάτι ακραία κωμικό. Είναι δηλαδή για επιθεώρηση, για δελφινάριο, αν δεν ήταν τόσο προκλητικό να προβάλλεται στην ελληνική κοινή γνώμη. Μου λέει εδώ ο Κώστας, για να αντιμετωπίσετε, κύριε Γρίβα, λέει, με τα F-16 τους Κούρδους με τα Καλάζνικοφ. Άλλος φίλος. Θα ήθελα, λέει, ειλικρινά να ρωτήσω τον κύριο Γρίβα, αν αυτά που λέει και ο ίδιος και τα κουβεντιάζει με τους νεαρούς ευέλπιδες και τους φοιτητές, και τι αντιδράσεις και αίσθηση αποκομίζει. Υπάρχει ελπίδα ή να το πάρουμε απόφαση πως η χώρα είναι κοντά στον επιθανάτιο ρόχων της και παρεμφερές του Αντρέα? Πώς να νιώθουν οι πιλότοι μας και οι καπεταναίοι του πολεμικού ναυτικού ακούγοντας συζήτηση περί απομείωσης κυριαρχίας, κύριε Γρίβα? Κοιτάξτε, οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο και στα ΣΕΗ φυσικά έχουν τις αγωνίες όλων των Ελλήνων και της νέας γενεάς. Το θέμα είναι ότι όπως έχει διαμορφωθεί το ελληνικό σύστημα εξουσίας εδώ και χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο, δυστυχώς λειτουργεί γενικότερα ερήμην του λαού. Έχει δημιουργηθεί μια κουλτούρα ότι θα κάνουμε ό,τι διατάξει ο υπερατλαντικός παράγοντας, σε συνδυασμό τα τελευταία χρόνια και με τον ευρωπαϊκό παράγοντα, δηλαδή το Βερολίνο για τις Βρυξέλλες. Λοιπόν, ότι αυτό είναι κάτι το αναπόφευκτο και δυστυχώς βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Άλλος λέει, κύριε Γρίβα, μήπως πρέπει στο δημόσιο λόγο να αρχίσετε να λέτε εσείς, λέει, όλοι που έχετε μία φωνή λογικής, ότι τελικά ποιο είναι το συμφέρον να είμαστε στο ΝΑΤΟ τη στιγμή, λέει, που όλα τα δίνουμε στους απέναντι? Κοιτάξτε, η συζήτηση για το ΝΑΤΟ είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν βλέπω ότι από μόνο του αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή η Τουρκία εκμεταλλεύεται τη θέση της μέσα στο ΝΑΤΟ για να προωθεί μια ακραία εθνοκεντρική πολιτική, και γι' αυτό δεν φτάνει ποτέ και τους εκβιασμούς της στο ακρότατο όριο, όπως φάνηκε και τώρα με τη Σουηδία. Δεν νομίζω ότι... Καταρχάς αυτό είναι εκτός συζήτησης, εντάξει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα το δέχεται να το συζητήσει καν το ελληνικό πολιτικό σύστημα και γενικότερα το σύστημα εξουσίας. Αλλά
ούτε από μόνο του θα ήταν σωτήριο, ούτε από μόνο του η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δηλαδή είναι απαγορευτική. Είναι εργαλείο, αρκεί να ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις. Ακριβώς. Αυτό λέτε. Μάλιστα. Ο Αχιλλέας, προς επίρρωση των λεγόμενων, κύριε Γρίβα, λέει, των δικών σας, είναι δυνατόν να συζητάς με τους απέναντι όταν κατέχουν το 37% της Κύπρου, έχουν ανοίξει τα Βαρόσια ή σε απειλούν με πόλεμο αν πας έως 12 ναυτικά μίλια. Είμαστε σοβαροί, λέει. Άλλος φίλος εδώ ρωτάει, μήπως η Τουρκία βλέπει βήμα-βήμα να υλοποιείται το παλιό της όνειρο να μετατρέψει την Ελλάδα σε μία buffer zone σε σχέση με τη Δύση? Το τελευταίο είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η Τουρκία γενικότερα φοβάται την Ελλάδα. Τη φοβάται τόσο ως χώρα, ως ανεξάρτητο μέγεθος. Τη φοβάται όμως και το ότι στο μέλλον μπορεί να οδηγηθεί σε μία γενικότερη σύγκρουση με τη Δύση και η Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ο επιθετικός βραχίωνας. Λοιπόν, οπότε στόχος της Τουρκίας είναι να δημιουργήσει γύρω της μια γεωπολιτική τάφρο. Να καταφέρει δηλαδή να μην υπάρχουν χώρες που να μπορούν να τη βλάψουν. Εν μέρη το έχει καταφέρει. Η Συρία, ας πούμε, έχει καταστραφεί. Το Ιράκ έχει καταστραφεί. Η Αρμενία έχει αδρανοποιηθεί. Η Βουλγαρία επίσης έχει αδρανοποιηθεί. Αυτή που έχει μείνει και είναι πραγματικά επικίνδυνη είναι η Ελλάδα. Και στην πραγματικότητα όχι η Ελλάδα μόνο, το σύστημα του ελλαδικού κράτους και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή είναι η πραγματική Ελλάδα. Άρα λοιπόν, εάν επιτύχει, που αυτό που θέλει να επιτύχει είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, να μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα είδος φαντάσματος γεωπολιτικού, και αυτή είναι η ουσία του διαλόγου που θέλει να επιβάλλει, είναι όντως θα έχει δημιουργήσει γύρω της μία τάφρο, στην οποία δεν θα υπάρχουν επικίνδυνοι αντίπαλοι. Και η Ελλάδα δεν είναι ότι θα γίνει μόνο buffer zone. Στόχος της Τουρκίας να μας κάνει ένα είδος δορυφόρου της, ένα μετανεωτερικό σατζάκι της νεοοθωμανικής αυτοκρατορίας που θέλει να φτιάξει. Δυστυχώς βλέπουμε δηλαδή ότι χαρούμενο ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού συστήματος εξουσίας συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Ειλικρινά είμαστε σαν να ζούμε στη ζώνη του λυκόφωτος. Μάλιστα. Άλλος φίλος ρωτάει εδώ και είναι λίγο πιο ευρύτερο. Κύριε Γρίβα, λέει, ποια είναι η άποψη ή υποθέτετε ποιο είναι το μεγάλο σχέδιο για την περιοχή και τι προβλέπετε τελικά ως τελική λύση εσείς στα ελληνοτουρκικά? Προφανώς το σχέδιο αυτό θα έχει καταστρωθεί σε κάποια άλλα γραφεία πέραν του Ατλαντικού ή και στις Βρυξέλλες. Μήπως, ας πούμε, ένα ενδεχόμενο, λέει εδώ ο φίλος, είναι να υπάρχει στο σχεδιασμό μελλοντικά μια χαλαρή, ετεροβαρής ομοσπονδία, αντιοικονομική ομοσπονδία μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και ό,τι θα έχει απομείνει από την Κύπρο? Ποια είναι η άποψή σας, λέει? Κοιτάξτε, καταρχάς σχέδια οι άνθρωποι κάνουν και τα βλέπουν οι θεοί και γελάνε, όπως λέγανε οι αρχαίοι. Όντως υπάρχει ένας γεωπολιτικός μαξιμαλισμός, κυρίως από την Ουάσιγκτον. Δεν είναι κάτι κρυφό δηλαδή, δεν είναι κάτι που έτσι είναι μέσα σε υπόγεια και σε σκοτστοές και περίεργες και τα λοιπά. Ξεκάθαρα λέγεται δηλαδή ότι πρέπει να επανέλθει η Τουρκία στη δυτική αρχιτεκτονική, όπως γράφει και πολύ σοφά και σωστά ο καθηγητής ο Μαργαρίτης σήμερα, επειδή ακριβώς φαίνεται ότι η Ουκρανία έχει κάψει το καύσιμό της στη λογική του να αποτελεί το αγκάθι στην Ρωσία, η Τουρκία παίζει ένα νέο ρόλο στη δυτική γεωπολιτική αρχιτεκτονική, οπότε επιλογή της Ουάσιγκτον αλλά και του Βερολίνου είναι να δημιουργηθεί μια δυτική αρχιτεκτονική μέσα στην οποία η Τουρκία να λειτουργεί ήμι αυτόνομα, όχι όπως ήταν η Τουρκία του παρελθόντος, αλλά εν πάση περιπτώσει να είναι η αιχμή του δόρατος της Δύσης στην περιοχή. Και φυσικά αυτό της σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να εξυπηρετήσει αυτή τη λογική και να κάνει τις αναγκαίες έτσι, παραχωρήσεις και συμβιβασμούς και όλα αυτά που συζητάμε. Ωστόσο, κατά την άποψή μου και την άποψη άλλων πολύ πιο σοβαρών από μένα, και αυτό το σχέδιο είναι εκτός πραγματικότητας. Η Τουρκία δηλαδή δεν πρόκειται να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Η Τουρκία έχει ξεκάθαρες θέσεις και απόψεις. Δεν πρόκειται να εγκλωβιστεί μέσα στη Δύση. Εάν είναι να μετακινηθεί γεωπολιτικά κάπου, θα είναι προς την Ανατολή, προς το σύστημα Ρωσίας, Κίνας και των άλλων ασιατικών δυνάμεων που δημιουργούνται. Για άλλη μια φορά δηλαδή η δυτική στρατηγική θα βγάλει τα μάτια της, θα βάλει τα χεράκια της δηλαδή, και θα βγάλει τα μάτια της στο μέλλον, και τότε εμείς οι υπάκουοι Έλληνες, εάν δεχτούμε να λειτουργήσουμε
με αυτόν τον τρόπο εις βάρος της εθνικής μας υπόστασης, θα μας μαλώσουν κιόλας, γιατί θα καταλάβουν ότι μια ισχυρή Ελλάδα εδώ στην περιοχή θα ήταν πολύ καλύτερη για τα, για τα συμφέροντά τους. Αυτή είναι η άποψή μου, χωρίς φυσικά να διεκδικεί δάφνες έτσι απολυτότητος και σοφίας, γιατί είναι τόσο ρευστή η διεθνής πραγματικότητα αυτή τη στιγμή και εισέρχονται τόσες πολλές διαφορετικές δυνάμεις που κάθε πρόβλεψη είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένη. Πάω λίγο στο πιο σκληρό πεδίο της επιστημονικής σας γνώσης. Μία ερώτηση εδώ του φίλου του Κώστα από το Παρίσι. Ο Ερντογάν θα πάρει πυρηνικά, διότι έχει δηλώσει δημόσια την πρόθεση και έχει στρατηγική συνεργασία με το Πακιστάν. Πώς το βλέπετε, λέει? Ναι, κοιτάξτε, ήδη το 2014 που ήμασταν με το Γιάννη Τομάζη, τον καθηγητή στην Τουρκία σε κάτι συνέδρια, μας είχαν πει Τούρκοι συνάδελφοι, εμείς λέει θα πάρουμε πυρηνικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, πέρα από όλα αυτά, η Τουρκία, ναι, ξεκάθαρα έχει πυρηνικές φιλοδοξίες και έχει στήσει καραούλι, περιμένοντας να ξεκινήσει μια διαδικασία διεύρυνσης των πυρηνικών δυνάμεων που μπορεί να ξεκινήσει κυρίως από την Νότια Ανατολή. Η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα είναι οι κατεξοχήν έτσι υποψήφοι και οι δύο θεωρούνται στην διεθνή βιβλιογραφία, αναφέρονται ως virtual nuclear powers ή ως stand-by nuclear powers που λένε οι Ισραηλοί. Οπότε αν ξεκινήσει ένα ντόμινο πυρηνικοποίησης, η Τουρκία θα είναι από τις πρώτες που θα προχωρήσει αυτή την κατεύθυνση. Και τότε θα μιλάμε για μια εντελώς νέα πραγματικότητα. Και αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή θα δημιουργήσει μια τόσο μεγάλη αποσταθεροποίηση στην περιοχή μας και φύγει τόσο πολλά συμφέροντα, μεταξύ των άλλων και του Ισραήλ παρεμπιπτόντος, αλλά και γενικότερα, που η Ελλάδα θα μπορούσε να βρει πολλούς συμμάχους. Αλλά όλα αυτά αντιβαίνουν τη λογική ότι να κάνουμε τα χατήρια της Τουρκίας και να τη βοηθήσουμε και εμείς οι ίδιοι να μετατραπεί σε μια κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή, άρα θα έχει μετά πολύ μεγαλύτερη άνεση να προχωρήσει το επόμενο βήμα της, που είναι στα επόμενα βήματά της, ένα εκ των οποίων είναι και η πυρηνικοποίηση. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι όλη αυτή η διάθεση που υπάρχει από μεγάλο κομμάτι του ελληνικού συστήματος εξουσίας να τα βρούμε με την Τουρκία, δηλαδή να κόψουμε κομμάτια μας από την Τουρκία, από την Ελλάδα, και να τα δώσουμε στην Τουρκία για να γίνει η κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή, θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα, όχι μόνο σε εμάς στο μέλλον, αλλά και σε ολόκληρο το διεθνές σύστημα και στη δυτική αρχιτεκτονική. Και υπάρχει ο κωμικοτραγικός έτσι κίνδυνος, ακριβώς γιατί ήμασταν τόσο υπάκουοι στα κελέσματα της Ουάσιγκτον και άλλων κέντρων, να μας μαλώσουν τα ίδια κέντρα στο μέλλον όταν καταλάβουν ότι δεν τους βολεύει αυτή η νέα πραγματικότητα που θα έχει δημιουργηθεί. Μου λέει κάποιος εδώ, και εμείς κατά τα άλλα, αφού είναι stand-by κάποια στιγμή να αρπάξει την ευκαιρία για τα πυρηνικά, εμείς να τρώμε εδώ F-35 και Ραφάλ. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Γρίβα, υπάρχει ένα ειδικότερο ερώτημα. Ποια είναι η γνώμη του, λέει, του κύριου Γρίβα? Καλώς πάμε για F-35, αν και είναι ένα ερώτημα αν είμαστε έτοιμοι, λέει, για απομείωση κυριαρχίας, όπως ελέγχθη χθες από δημοσιογράφο. Είναι ένα ερώτημα αν τα χρειαζόμαστε. Αλλά ανάμεσα στα δύο, σωστά επιλέγουμε αυτή την εναλλαγή ή έπρεπε να μείνουμε μόνο στα Ραφάλ? Κοιτάξτε, εμένα η λογική μου λέει ότι από τη στιγμή που έχει κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση στα Ραφάλ, και για να δημιουργήσει και οικονομίες κλίμακος και για να ενισχύσεις και τις δυνατότητές σου, πρέπει να ενισχύσεις το στόλο των Ραφάλ. Τα F-35 είναι μεν τεχνολογικά θαύματα, ενσωματώνουν πάρα πολύ ψηλές τεχνολογίες. Δεν πάβει όμως να είναι αεροσκάφη με πάρα πολλά προβλήματα, ακριβώς γιατί προσπάθησαν να συμβιβάσουν τα ασυμβίβαστα. Και υπάρχουν και πάρα πολλές έτσι ανησυχίες για το πώς μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον ελληνοτουρκικό. Υπάρχει το κρισιμότατο ερώτημα, ακόμη και αν δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, με τι όπλα θα μας τα δώσουν οι Αμερικανοί? Και το σημαντικότερο από όλα, που είναι και το κομμάτι που εγώ επιμένω, είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να ξεφύγει από τη λογική ότι αγοράζω πανάκριβα όπλα βιτρίνας, αγοράζω τα κερασάκια στην τούρτα τη στιγμή που η τούρτα από κάτω έχει πρόβλημα, και πρέπει να ενισχύσει εγχώριες αμυντικές ικανότητες χαμηλού κόστους, προσαρμοσμένες στις δικές μας δυνατότητες και ταγμένες σε έναν γεωπολιτικό σκοπό. Ποιος θα ήταν αυτός ο γεωπολιτικός σκοπός? Να δημιουργηθεί ένα πλέγμα ενοποίησης δια της ισχύως της αρχιπελαγικής δομής του Αιγαίου, με όπλα, με μεγάλου βεληνεκούς, με πυροβολικό μεγάλου βεληνεκούς, με ρομποτικά συστήματα, με πλέγματα αισθητήρων και να δημιουργήσει δηλαδή μια αντίληψη και στον αντίπαλο και στους άλλους στο διεθνές σύστημα, αναντήρη της κυριαρχίας
του Αιγαίου από την Ελλάδα, που αποτελεί και μια στιβαρή βάση για να προχωρήσεις μετά στις, στις όποιες σου διπλωματικές επιλογές. Θα να λυθεί δηλαδή δια της ισχύως το θέμα του Αιγαίου. Το έχετε ξαναπεί, δεν είναι το κλειδί οι πανάκριβες πλατφόρμες. Έχεις πολύ καλύτερες πλατφόρμες, τα βήθη στα νησιά σου, έχετε πει. Βλέπουμε και στην Ουκρανία, κύριε Σαχίνη, για να μην πάμε μακριά. Δηλαδή, οι Ουκρανοί δεν πολεμάνε τους Ρώσους με μαχητικά F-35. Ούτε οι Ρώσοι τους Ουκρανούς με Σουχόι-35. Βλέπουμε ταπεινά οπλικά συστήματα να είναι αυτά που είναι στην προμετωπίδα. Αντιθέτως, μεγάλες και πανάκριβες πλατφόρμες, όπως είναι το Μόσκβα, ας πούμε, έπεσε θύμα τεχνολογιών και συστημάτων πολύ χαμηλότερης επιχειρησιακής, έτσι. Σωστό. Και ήταν και ωραίος στόχος, έχετε δίκιο. Ακριβώς. Πρώτο-τελευταίο ερώτημα. Μήπως αυτό που ελέγχθη χθες από τη δημοσιογράφο περί ενδεχομένου απομείωση κυριαρχίας στην πράξη υφίσταται διαφορετικά? Έχουμε απομείωση, πως το έλεγε, λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Πομπέου, του στρατιωτικού αποτυπώματος στα νησιά με συστήματα που φεύγουν και δεν αντικαθίστανται. Έχει εικόνα γι' αυτό ο κύριος Γρίβας? Ισχύει τελικά, θα το πει κάποιος ή δεν ισχύει? Κοιτάξτε, δεν έχω κάποια γνώση, ωστόσο ναι, υπάρχει λογική ότι ναι μεν εντάξει, όχι να αποστρατιωτικοποιήσουμε τα νησιά, αλλά να μην έχουμε επιθετικά όπλα. Δεν σημαίνει ότι αυτή η άποψη είναι κυρίαρχη σε καμία περίπτωση και φυσικά δεν υπάρχει στο Υπουργείο Άμυνας άνθρωπος που να θεωρεί ότι αυτό ισχύει, αλλά κομμάτια έτσι του συστήματος εξουσίας μέσα στην Ελλάδα, διακομματικά και υπερκομματικά, προωθούν μια τέτοια αντίληψη. Πάση περιπτώσει, κλείνοντας, και εγώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ ανήσυχος και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να έχουν κομματικό πρόσημο, και όλοι όσοι εμείς εκφράζουμε αυτές τις αγωνίες λειτουργούμε κάνοντας κομματική κριτική ή οτιδήποτε άλλο. Εμένα η μεγάλη μου χαρά είναι να λέω καλά λόγια, να συγχαίρουν την ελληνική κυβέρνηση, την όποια ελληνική κυβέρνηση, όπως ήταν μεγάλη μας χαρά έτσι τότε που τη συγχαίραμε για τις επιλογές της στα εξοπλιστικά ή για τον Εύρο. Οπότε πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα που υπάρχει πέραν όλων των άλλων και σε μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης, που έχει επιλέξει να κλείνει τα μάτια της απέναντι σε αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη πραγματικότητα και να θεωρεί ότι όλα γίνονται καλώς, και όσοι εκφράζουμε την αγωνία μας, ας πούμε, είμαστε γιατί θέλουμε να προωθήσουμε τα συμφέροντα της Ρωσίας, αυτά τα ανήκουστα που ακούγονται, ή γιατί κάνουμε κομματική κριτική. Δεν είναι έτσι? Τελευταίο ερώτημα. Μετά το Vilnius, λοιπόν, τι κατά τη γνώμη σας, γιατί μες στο καλοκαίρι και στη Ραστόνη καμιά φορά λαμβάνονται οι σοβαρότερες αποφάσεις. Μετά το Vilnius, τι φαίνεται κατά τη γνώμη σας να πέφτει με τροχιοδεικτικές? Να πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα και είμαι και εγώ τόσο ανήσυχος που περιμένω το χειρότερο, αλλά θέλω να ελπίζω ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δεν έχω να πω κάτι από αυτού. Και το φίλο το Μελέτη, άλλος Μελέτης, όχι αυτός που επικαλεστήκατε, ο κύριος Μελετόπουλος, λέει εδώ πέρα ο Μελέτης. Κύριε Γρίβα, δηλαδή κατά τη γνώμη σας είναι απαράδεκτο να ανοίγουμε την πόρτα αυτή τη στιγμή τέτοιας μορφής διαπραγμάτευσης και διαλόγου? Ναι, όπως είπα και πριν, ακριβώς, δηλαδή να κάνουμε ένα διάλογο για το εύρος της ΑΟΣ, να το καταλάβω, αλλά να κάνουμε διάλογο αυτό το εφόλης της ύλης, δηλαδή με την Τουρκία να μας απειλεί με πόλεμο, να έχει καταλάβει, όπως είπε πριν, να συνεχίζεται η κατοχή της Κύπρου και ένα σωρό άλλα, να μιλήσουμε γιατί, για το αν θα υπάρχουμε. Αυτά δεν είναι. Είναι εκτός κάθε λογικής στην διπλωματικής πρακτικής ή οτιδήποτε άλλο. Κάνουμε διάλογο όταν έχουμε κάποια διαφορά και μπορούμε να συζητήσουμε κάτι. Αυτό δεν σου λένε όμως επισήμως, ότι πάμε σε ένα διάλογο γιατί τον πυρήνα, μάλλον. Τον πυρήνα. Γιατί είναι καλό το κλίμα, μας λένε, τα οποία είναι ανήκουστα πράγματα αυτά. Είναι καλό το κλίμα. Δηλαδή, επειδή ο Ερντογάν ή γενικότερα η Τουρκία έχει αποφασίσει αυτή τη στιγμή για λόγους τακτικής να μην στέλνει αεροπλάνα να σου κάνουν υπερπτήσεις και παραβιάσεις, είναι η τεράστια ευκαιρία να οδηγηθούμε στην υπέρβαση του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού και να λύσουμε τα προβλήματά μας. Δεν ξέρω, όλα αυτά, θα επαναλαμβάνω, θα ήταν κωμικά, δεν ήταν τόσο τραγικά. Κωνσταντίνος Γρίβας, τον ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Γρίβα, να είστε καλά.